Ωραία, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τώρα ενισχύονται με 900 εκατομμύρια ευρώ αγρότες και εκτενοτρόφοι έως 40 ετών. Ζεστό χρήμα ύψους 900 εκατομμύριων ευρώ απελευθερώνουν οι τρεις πρώτες δράσεις του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης που θα υλοποιηθούν. Νέοι έως 40 ετών, γεωργοί και εκτενοτρόφοι που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία αγροτικών προϊόντων είναι οι δικαιούχοι των πρώτων προγραμμάτων που θα βγουν στον αέρα. Το ερώτημα είναι, Γιάννη, ποιος είναι ο βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος και ποιες οι προϋποθέσεις που μπορεί κάποιος να πάρει αυτά τα χρήματα? Ναι, πρόκειται για το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών που θα μοιράσει 277 εκατομμύρια ευρώ, σχέδια βελτίωσης με προϋπολογισμό στα 378 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και την δράση για την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με την κοινοτική συμμετοχή ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ. Οι υποψήφοι δικαιούχοι είναι οι νέοι γεωργοί, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα, αλλά στην περίπτωση των νομικών προσώπων θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας νέος γεωργός, ο οποίος θα ηγείται του σχήματος. Και επίσης να πούμε ότι όσον αφορά την περίοδο της υποβολής της αίτησης, οι υποψήφοι δικαιούχοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν αναπτύξει γεωργικό εισόδημα, θα πρέπει όμως ωστόσο να έχουν εγκατασταθεί ως υπεύθυνοι σε εκμεταλλεύσεις με επαρκή γεωργική παραγωγική δυναμικότητα ίση με 8.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ. Επίσης, να πούμε ότι το ποσό αναδικαιούχο θα κυμαίνεται από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ. Μάλιστα, να δούμε και ποιοι είναι όμως οι δικαιούχοι του προγράμματος. Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι, όπως προανέφερα, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως και 40 ετών. Στα νομικά πρόσωπα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας νέος γεωργός, ο οποίος θα ηγείται του σχήματος, ενώ θα πρέπει να το επιχειρηματικό σχέδιο, δηλαδή η ενίσχυση που θα πάρει ο κάθε γεωργός, εξαρτάται από το σχήμα, από το μέγεθος μάλλον του επιχειρηματικού σχεδίου, και αυτό θα έχει διάρκεια υλοποίησης 3 ετών, όπου το μέγιστο χρονικό όριο είναι τα 4 έτη. Μάλιστα.